Σημαντικές απώλειες στο τζίρο τους εξακολουθούν και καταγράφουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων στη Μαγνησία, που μετά το καλοκαίρι βλέπουν την κίνηση στα βενζινάδικα να υποχωρεί έως και 30%. Επί της ουσίας δούλεψαν μόνο από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου. Τα πράγματα δυστυχώς τώρα είναι σχετικά, είναι άσχημα, και φέτος η τουριστική κίνηση που την περιμέναμε όπως άλλες χρονιές από Μάιο ξεκίνησε από 15-20 Ιουλίου και δουλέψαμε μόνο ένα μήνα, που από αυτό το μήνα που δουλέψαμε όλοι πρέπει να βγάλουμε όλα αυτά τα έξοδα και όλα αυτά τα χαράτσια που έρχονται τώρα το Σεπτέμβριο για όλες τις επιχειρήσεις και για όλα τα νοικοκυριά. Η κίνηση όπως και κάθε Σεπτέμβριο είναι πτωτική, αλλά δυστυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές η πτώση είναι στο 30-40%, είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο κόσμος δυστυχώς είναι ζορισμένος, περιμένει να πληρώσει όλα αυτούς τους φόρους και τα χαράτσια που έρχονται αυτό το μήνα και δυστυχώς δεν μπορεί να μετακινηθεί να πάει πουθενά. Επιστρέψαμε δηλαδή στο 5 ευρώ και στο 10 ευρώ για το ρεζερβουάρ. Ακριβώς, επιστρέψαμε εκεί, ανοίξανε και τα σχολεία, αυξάνονται και τα έξοδα των οικογενειών, οπότε έπεσε και η κατανάλωση σε εμάς και σε υπόλοιπα προϊόντα. Με αυτά τα δεδομένα, ο επερχόμενος χειμώνας με τους δεκάδες έμεσους και άμεσους φόρους προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολος και για τον κλάδο των πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Φαντάζομαι δύσκολο θα βγει και ο φετινός χειμώνας, ίσως να είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας των τελευταίων εποχών, γιατί φέτος αντιμετωπίζουμε τα πιο σκληρά μέτρα και ειδικά με το ασφαλιστικό που έρχεται από 1η-1η και οι αυξήσεις που θα έρθουν. Ελπίζουμε σε ένα θαύμα, κάτι άλλο δεν νομίζω να περιμένουμε.